σας gamers, νέο σεζόν, νέα gameplays, λοιπόν, και νέα φυσικά παιχνίδια. Σας έχω ένα πολύ δυνατό που βγήκε πρόσφατα, The Vanishing of Ethan Carter. Ethan Carter είναι ένα first person και είναι φυσικά η άνοιξη των indie games πλέον. Είναι ένα first person, το ξεκινήσουμε από την αρχή, storytelling, έτσι ρε παιδί μου, ο οποίο έχεις εσύ ένα detective ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει με τους νεκρούς και μπαίνει σε μια υπόθεση να βρει στοιχεία για αυτή την εξαφάνιση. Πάμε να δούμε το πρώτο επεισόδιο. Όσο κάνει loading, λέμε ότι τα indie games πλέον δεν είναι όπως τα είχαμε συνηθίσει. Με τη βοήθεια της καινούργιας τεχνολογίας γίνονται όλο και πιο εκπληκτικά και θα το δείτε. Έχουν καταφέρει εκπληκτικά πράγματα. The game is narrative experience that does not hold your hand. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. Paul Prospero, you call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letters started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Paranormal detective, λοιπόν. Ξεκινάμε στο δάσος. Καταλαβαίνετε γιατί τι σας λέω. Κοιτάξτε τι έχουν φτιάξει. Και... βλέπουμε... Τον τρόπο που συνεχίζει είναι ότι συλλέγει στοιχεία. Ό,τι βρίσκει. Σε σημεία θα σας θυμίσει λίγο το μέρη του Soul Suspect. Ο τρόπος ο οποίος ανακαλύπτει τα στοιχεία για μένα δεν έχει καμία σημασία. Είναι το παιχνίδι λίγο που είδα. Είναι φοβερό. Και σιγά σιγά χτίζεται την εικόνα, μαζεύοντας τα στοιχεία, χτίζεται κάποιες εικόνες. Υπάρχουν αντού σκορπισμένα. Βλέπετε σιγά σιγά χτίζεται εικόνα. Έχουν φτιάξει ένα κόσμο που δύσκολα βλέπεις σε παιχνίδια. Κοιτάξτε λεπτομέρεια. Και το έχω σε αρκετά low εγώ, γιατί δεν τραβάει το κομπιούτερ. Κοιτάξτε. Και μπορώ να κάθεσαι εδώ πέρα και να χαζεύεις. Εκπληκτικό. Συνεχίζουμε. Σε συνεπέρνει η θέα. Το Vanishing of Ethan Carter πιστεύω ότι θα θέσει πολύ ψηλά τον πύχη στα indie games. Όπως και πάρα πολλά το έχουν κάνει ήδη. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. No music.
Δεν ξέρω πόσο comment να κάνω σε αυτή τη σειρά. Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ. Εξερευνούμε ένα παλιό σιδηρόδρομο. Επειδή είναι αρκετά ψηλά. Κάπου υπάρχει και ένα φράγμα που το είδα πριν. Να το και απέναντι. Respect. Αυτά μου θυμίζουν λίγο. Έως αρκετά το Murdered. Recently used. Πού είναι το κράν? Πού είναι η μανιβέλα? Φέρτε μου τη μανιβέλα μου. Δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι indie game. Πολύ δύσκολο. Εδώ πρέπει να το παίξεις λίγο. Η άμαξο στοιχεία 320 φεύγει σε μισή ώρα. Παρακαλώ τους επιβάτες να προσδεθούν. Κρατήστε τα εισιτήρια στο χέρι για περαιτέρω έλεγχο. Ευχαριστώ. Πιμ πιμ. Dead End. Γιατί μου λέει ότι προχωρώντας γίνεται όλο και πιο σκοτεινό. Τώρα εσείς θα διαλέγατε. Left hand το άφεγο. Στα σίγουρα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτό το game. Πλησιάζω λοιπόν και πλησιάζοντας και συνεχίζοντας αρχίσει να ξετυλίγει το νήμα του μυστηρίου. Untied, tied, no blood. Κάποιον δέσανε εδώ. Ναι, rope. Οπ, αίμα, οπ, ένα πόδι, ξεκινάμε. Rest of the corpse. Follow the blood, blood trail. Victim, dragged away, crawled away. Ναι, ποιος ξέρει. Severed legs. Εντάξει, λογικά τώρα σε βάζει να ακολουθήσεις το blood trail και να βρεις τον νεκρό. Καλώς το. Fractured skull, γυαλιμένο κρανίο. Να κουμπάμε. Δεν μας αφήνει. Δεν δείχνει ακόμα τίποτα. Μάλιστα.